Από τη συνήθεια αναδρομική έκθεση με τίτλο Δημιουργίες στον χρόνο του οικαστικού Διονύση Ματαράγκα. Πρόκειται για μία ακόμα έκθεση υψηλού ενδιαφέροντος που συμβάλλει τόσο στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης όσο και στην πνευματική ανάταση των πολιτών η οποία πραγματοποιείται εδώ στην αίθουσα τέχνης Κούρδη. Αυτή η ψευδαίσθηση πηγάζει από την ταλάντωση των συναισθημάτων που κατορθώνει ο καλλιτέχνης να ερεθίσει. Όμως τι θέλει να εκφράσει ο καλλιτέχνης? Γιατί επιλέγει τα πλοία ως θέμα? Άλλα πλοία ταξιδεύουν, άλλα είναι στα λιμάνια καθυλωμένα. Σε άλλα καπνίζει η μπουρού από τις μηχανές που ζεσταίνονται αφού ετοιμάζονται να σαλπάρουν και άλλα βρίσκονται στο ναυπηγείο για να τους γίνει απαραίτητη συντήρηση για τις κακοχές που έχουν υποστεί από τα ταξίδια, από την αλμύρα της θάλασσας, αλλά και από το πέρασμα του χρόνου. Οι φθορές είναι αυτές που υπενθυμίζουν. Βάζουν την καρδιά τους. Παίρνουν ένα πράγμα το οποίο είναι άμορφο. Ένα ξύλο, μια πέτρα, ένα μέταλλο και εκεί επάνω, ξεχύλιζα την ψυχή τους, γιατί εκεί είναι ξεχύλισμα ψυχής, δεν είναι λογική. Πολλές φορές λέμε, τι έχει, τι θέλει να ανοίξει ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης εκεί επάνω έχει βάλει την ψυχή του, δεν έχει βάλει το μυαλό του μόνο. Και βλέπουμε ότι παίρνει ένα άμορφο πράγμα και κάθεται και το σμιλεύει και δημιουργεί μια έκφραση. Δίνει μια εικόνα που μέσα από την εικόνα βγαίνουν ακόμα και συναισθήματα. Αυτό είναι ο καλλιτέχνης, αυτό κάνει. Δυστυχώς στην Αρκαδία εδώ, αν και η Αρκαδία από αρχαιοτάτων χρόνων έχει σχέση με την τέχνη, γιατί βλέπουμε ότι και πολλοί γλύπτες ήταν εδώ για την γλυπτική αναπτύξη στην Ελλάδα, στην Αρκαδία, αλλά αργότερα στη ζωγραφική βλέπουμε ότι επειδή η ζωγραφική αναπτύχθηκε κατά την αναγέννηση, ότι πολλοί καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, οικαστικοί, ζωγράφοι, είχαν εμπνευστεί από την Αρκαδία και υπάρχουν πάρα πολλοί πίνακες όπως του Πουζέν και άλλοι που έχουν σαν αντικείμενο την Αρκαδία. Και οι δύο περιοχές αυτές έχουν σχέση με την Αρκαδία. Γιατί η Ζάκυνθος επικίστηκε από τον Ζάκυνθο, το γιο του Λυκάωνα, του βασιλιά της Αρκαδίας, εξού και το όνομα Ζάκυνθος. Η δε Κύπρος επικίστηκε από τον Αγαπίδωνα, τον βασιλιά της Τεγέας, και γι' αυτό λοιπόν είστε από την Αρκαδία. Οπότε έτσι έρθει ο τόπος. Καλά τα λόγια που είπε για μένα, τον κύριο Πιτερό, που είπε τα πάντα όλα, τα έβγαλε από την ψυχή μου, συζητάγαμε χθες και του λέω, σαν αυτά που δεν μπορώ να πω εγώ, τα είπες εσύ, λέω. Τι να πω εγώ, λέω, που λέω στον κόσμο. Μπορώ να πω μόνο ότι η δουλειά μου έχει πολύ αγάπη, πολύ εργασία, πολύ αγώνα. Είσαι γεννημένος με προσωπικό.